Καταρχήν, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα. Με ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι πάλι στη Χίο. Είχαμε σήμερα μια ευρύτατη σύσκεψη υπό το Δήμαρχο Χίου για να συζητήσουμε για 7 έργα τα οποία μπορούν να πραγματοποιηθούν στο νησί από το 2014. Έργα που αφορούν την ίδρυψη, την επεξεργασία απορριμμάτων και την επεξεργασία λιμάτων. Ο Δήμος Χίου ετοιμάζει μια τελική πρόταση για αυτά τα 7 έργα τα οποία θα έχουν συνολικό προϋπολογισμό 29 εκατομμύρια ευρώ. Με την παρουσία μου στο νησί, καταρχήν θα αναδείξω την πολιτική στήριξη σε αυτά τα σημαντικά έργα, τα οποία θα στηρίξουμε ως Υπουργείο Ανάπτυξης. Με δύο τρόπους. Πρώτον, εξετάζοντας τη χρηματοδότηση σημαντικού μέρους αυτών των έργων από το ΕΣΠΑ της νέας προγραμματικής περίοδου που ξεκινάει το 2014 και κυρίως με την ένταξη αυτών των έργων στη μεθοδολογία των συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Μια μέθοδος που ήδη έχουμε εφαρμόσει στη διαχείριση απορριμμάτων σε πολλές περιφέρειες της χώρας, αλλά για πρώτη φορά τώρα βλέπουμε ολοκληρωμένη πρόταση από ένα Δήμο που καλύπτει και την ίδρυψη και τα λίμματα και την αποχέτευση. Εξετάζουμε λοιπόν κατά πόσο με τη σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα μπορούν να βρεθούν άμεσα οι αναγκαίοι πόροι, ώστε μαζί με τα χρήματα, τα κονδύλια του ΕΣΠΑ, να πραγματοποιηθεί το έργο, να αρχίσει η δημοπράτηση το 2013 και το έργο το 2014. Να συγχαρώ τον Δήμαρχο Χίου για την πρωτοβουλία του, να ευχαριστήσω όλους τους φορείς του νησιού που συμμετείχαν σε αυτή την ευρεία σύσκεψη που σηματοδοτεί και ουσιαστικά την έναρξη της διαβούλευσης, και εμείς στο Υπουργείο Ανάπτυξης θα αναμένουμε τις επόμενες εβδομάδες την τελική πρόταση του Δήμου, ώστε να ενταχθεί το έργο στα ΣΔΙΤ μέσω της Διυπουργικής Επιτροπής Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα. Και Δήμαρχε. Ναι. Έτσι όπως περίπου τα ανέφερε ο κύριος Υπουργός είναι το θέμα. Θέλω να τον ευχαριστήσω που ήρθε στη Χίο ειδικά για αυτό το σκοπό. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό να δώσουμε λύσεις και στο θέμα των στερεών αποβλήτων και στο θέμα της ίδρυψης αποχέτευσης. Δεδομένου ότι ξεκινάμε λοιπόν αυτή τη διαβούλευση στα πλαίσια των ΣΔΙΤ και με δημοκρατικές διαδικασίες και δημοκρατικό προγραμματισμό, πιστεύω να καταλήξουμε μετά από λίγο καιρό σε μια συγκεκριμένη πρόταση, λαμβάνοντας υπόψη ότι από την καινούργια προγραμματική περίοδο, δηλαδή στο ΕΣΠΑ 2, δεν υπάρχουν πλέον χρήματα για υποδομές. Αυτό έχει ξεκαθαριστεί. Τα χρήματα για υποδομές είναι ελάχιστα. Έχουμε λοιπόν τα εξής δεδομένα. Ολοκληρώθηκε το φράγμα του Κατράρι εδώ και 5 χρόνια. Γίνεται τώρα από την περιφέρεια το δίκτυο της άδρευσης. Η μελέτη για το δίκτυο της ίδρυψης να πάρουν νερό από το Κατράρι και τα 20 χωριά των μαστιγοχωρίων θα είναι έτοιμη, από ό,τι μας είπε ο Περιφερειάρχης, σε 2-3 μήνες. Το κόστος περίπου είναι 6-8 εκατομμύρια. Πώς θα ιδρευτούν αυτά τα χωριά, αφού η καινούργια προγραμματική περίοδο δεν έχει χρήματα στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2. Θα πρέπει να βρει τρόπος να βρούμε αυτά τα χρήματα. Διαφορετικά το φράγμα θα το έχουμε μόνο για ένα κομμάτι άδρευσης στα Αρμόλια και στην Καλαμωτή, και τα υπόλοιπα χωριά δεν θα έχουν καθαρό και πόσιμο νερό. Δεύτερο θέμα που έχει προκύψει. Ο κάμπος δεν έχει αυτή τη στιγμή δίκτυο αποχέτευσης. Κατά κάποιο τρόπο ωραία περιοχή της Χίου, η πιο παραδοσιακή περιοχή της Χίου με τα περιβόλια, με τα νεοκλασικά, που κατέχει μια μεγάλη έκταση και δεν έχει αποχέτευση. Μέσα λοιπόν από το πρόγραμμα αυτό εντάσσουμε τα δίκτυα αποχέτευσης του κάμπου. Ο ΧΙΤΑ, ο οποίος ολοκληρώθηκε και λειτουργεί εδώ και 5-6 μήνες. Θα πρέπει στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις του ΧΙΤΑ να βρεθεί τρόπος να επεκταθεί ο συγκεκριμένος χώρος για να γίνει η μηχανική διαλογή, η κομποστοποίηση και ό,τι άλλο επιβάλλεται από τις σύγχρονες προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε μόνο ένα 20% από τα σκουπίδια πια να πηγαίνει στο ΧΙΤΑ και τα υπόλοιπα να τα εκμεταλλευόμαστε. Αυτό λοιπόν το έργο, το πάρα πολύ σημαντικό, μπαίνει μέσα σε αυτό το πρόγραμμα. Το Σαραπιό, ένα έργο το οποίο είναι ο αποθηκευτικός χώρος μεταφοράς των νερών της Βόρειας Χίου στην Κεντρική Χίο και που σταμάτησε λόγω ότι το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων που ήταν ενταγμένο δεν έχει πλέον χρήματα. Είναι ευκαιρία να το εντάξουμε στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε νερό στην Κεντρική Χίο. Η υδροδότηση των Ινουσών, που οι Ινούσεις έχουν ένα τεράστιο πρόβλημα από το Βόρεια Χίο.
από τον Δελφίνη και από τον Εναγό. Και γενικά από τις πηγές της Βόρειας Χίου. Είναι ένα ακόμα έργο. Και η αφαλάτωση της στεναχώνης. Γνωρίζετε στην Νότια Χίο, όπου υπάρχει η αιώτηση στεναχώνης, τι προβλήματα δημιουργεί καθημερινά με τα βαρέα μέταλλα. Λοιπόν, όλα αυτά τα πιάνουμε, δημιουργούμε ένα έργο. Γίνεται οικονομοτεχνική μελέτη να δούμε κατά πόσο μας βγαίνει σαν Δήμος και σε τι επίπεδο, σε τι ύψος μας βγαίνει. Δεν είναι πρόθεσές μας να πάμε να χαρατσώσουμε τον κόσμο και να πούμε ότι βρήκαμε παπά, αδάψουμε 5-6. Εμείς προσπαθούμε με κάθε τρόπο, με τα σημερινά δεδομένα, λαμβάνοντας υπόψη ότι από 1η του 2014 μειώνεται η τιμή του νερού 80% επειδή καταργείται το τέλος πια ίδρευσης σε όλη τη Χίο, λαμβάνοντας υπόψη τα πρόστιμα τα οποία θα επιβληθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση αν δεν ολοκληρώσουμε τον τρόπο διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, να πάμε σε ένα τέτοιο πρόγραμμα και αφού δούμε ότι μας συμφέρει μέσα από την οικονομική μελέτη, η οποία σε 2-3 μήνες θα είναι έτοιμη, με δημοκρατικές διαδικασίες στα πλαίσια της διαβούλευσης ξεκινάμε σήμερα, αύριο μεθαύριο θα είμαστε σε θέση να πούμε, προχωράμε, μας κάνει αυτό το πρόγραμμα, θα είναι χρήσιμο για τους πολίτες, αναφερόμαστε σε σημαντικά θέματα που είναι το νερό, η αποχέτευση και τα στερεά απόβλητα και προχωράμε. Πιστεύω, ξεκινάμε κάτι πάρα πολύ δύσκολο, πρωτόγνωρο για τα δεδομένα της τοπικής αυτοδιοίκησης, θέλουμε να είμαστε μπροστάριδες για αυτό το θέμα, έτσι ώστε να το δουν και άλλοι δήμοι και άλλες περιφέρειες και να το εφαρμόσουν. Και έχουμε τη στήριξη και την πολιτική βούληση του Υπουργείου και του Υπουργού, ο οποίος είναι και Χιώτης, και προχωράμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ανάλογα με τις δράσεις που θα βάλεις. Δεν θα έχει συμμετοχή ο Δήμος. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το ΕΣΠΑ. Το υπόλοιπο θα το χρηματοδοτήσει ο ιδιώτης κατασκευαστής, ο οποίος θα αναλάβει την ευθύνη. Ευελπιστούμε θα βρεθεί. Αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε. Θα αναλάβει ο ιδιώτης επενδυτής την ευθύνη του κόστους, δηλαδή αν κοστίσει παραπάνω, αυτό είναι ευθύνη αποκλειστικά του κατασκευαστή. Θα αναλάβει την ευθύνη της λειτουργίας και από εκεί και πέρα θα έχει ένα ανταποδοτικό τέλος για το αυτό που θα προσφέρει στο νησί, το οποίο θα το διαπραγματευτεί ο Δήμος πριν την υπογραφή της σύμβασης, ώστε δεν θα υπάρχουν ποτέ δυσάρεστες εκπλήξεις για τον κόσμο. Αν μας συμφέρει, προχωράμε. Αν δεν μας συμφέρει, δεν προχωράμε. Τι μας κοστίζει το νερό σήμερα? Μας κοστίζει 1 ευρώ το κυβικό. Μπορεί και παραπάνω με τις διαρροές και με όλα αυτά. Πάμε να υπογράψουμε μια σύμβαση για να εκμεταλλευτούμε το φράγμα του Κατράρι, να δώσουμε νερό ίδρευσης. Μας κοστίζει αυτή τη στιγμή τόσο. Εάν με τη σύμπραξη αυτή η τιμή είναι τόσο, μας συμφέρει, προχωράμε. Δεν μας συμφέρει, δεν προχωράμε. Το ίδιο και με το θέμα της σκουπιδιών. Είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο να έχουμε μια τέτοιου είδους μεταφορά σε ιδιώτη αυτής της διαδικασίας. Κατά πρώτα είναι πολύ σημαντικό στο νερό να υπάρχει καθαρό νερό στα σπίτια και αρκετό νερό για την άρδευση. Άρα η πρώτη προτεραιότητα είναι να γίνουν αυτά τα έργα υποδομής, ώστε να μην λείψει αυτό το δημόσιο αγαθό από τα σπίτια και από τα χωράφια. Ως προς το κόστος, ένα σύστημα ολοκληρωμένο διαχείρισης υδάτων, το οποίο είναι τεχνολογικά προηγμένο, κατά κανόνα μειώνει το κόστος, καταργεί τις διαρροές που είναι ένας μεγάλος επιβαρυντικός παράγων για τα νοικοκυριά σήμερα, και θα δούμε βέβαια στις τελικές προσφορές, εμπειρικά πολλές φορές το κόστος μειώνεται από την ύπαρξη μιας ολοκληρωμένης διαδικασίας. Αλλά όπως είπε και ο Δήμαρχος, πριν ληφθούν οι τελικές αποφάσεις, θα υπάρχει διαγωνισμός, θα κατεθούν προσφορές και θα κρίνει τότε ο Δήμος της Χίου αν η λύση που προτείνεται συμφέρει για τον κόσμο της Χίου. Σχετικά με τα θέματα ανάπτυξης, και τι μπορείτε για τον Βελτή, μπορείτε να μας δώσετε για τους επαγγελματίες του νησιού που περιμένουν είτε προγράμματα αναπτύξεων και δεν τα βλέπουν, είτε τέλος πάντων να δουν κάποια διαφορετική πορεία της οικονομίας? Προσπαθούμε και χρησιμοποιούμε αυτή τη στιγμή πλήρως τα προγράμματα ΕΣΠΑ και τον αναπτυξιακό νόμο για να στηρίξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και η απορροφητικότητα, ενώ παλιά η Ελλάδα υστερούσε σε σχέση με τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη, πλέον είμαστε η τέταρτη καλύτερη στην Ευρώπη στην απορρόφηση κονδυλίων. Με την ανακεφαλοποίηση του τραπεζικού συστήματος, ευελπιστούμε ότι θα αυξηθεί η ρευστότητα στην αγορά. Αυτά είναι σημαντικά εργαλεία τα οποία αφορούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σημαντικό για την ανάπτυξη είναι και η βελτίωση των υποδομών. Και ένα τέτοιο έργο είναι αυτό που συζητάμε σήμερα. Οι υποδομές, η ίδρυυση παραδείγματος χάρη της Χίου είναι κρίσιμη και για την τουριστική ανάπτυξη της Χίου. Τα έργα υποδομών, το θέμα του αεροδρομίου γνωρίζετε ότι είναι κάτι που το συζητάμε στη Χίου εδώ και δεκαετίες, είναι απαραίτητα τελικά
για να μπορέσουμε να πετύχουμε την άψη του νησιού. Για να το κλείσουμε και μιας και αναφέρθηκε το θέμα του αεροδρομίου και επειδή με έχετε ρωτήσει πολλές φορές, νομίζω ότι είναι επίκαιρο να ενημερωθεί και ο Υπουργός. Εδώ και ένα χρόνο έχουμε αγοράσει τη γη, 28 εκατομμύρια. Πώς δεν προχωράει η εκτιματική εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου να κάνει τη μεταγραφή των τίτλων και απαιτείται τόσο πολύ διάστημα να γίνει, κανένας δεν γνωρίζει. Πρέπει να συνεργαστούμε με την ΗΠΑ να μας δώσει τη δυνατότητα στα πλαίσια προγραμματικής σύμβασης να κάνουμε το clear way σε πρώτη φάση για να μπορούν να προσγειώνονται τα charters τα οποία από τον χρόνο λέει, δεν θα έρθουν στοιχείο αν δεν γίνει το clear way. Ωραία. Εδώ θέλαμε να σας παρακαλέσουμε μέσω του Υπουργού, του κ. Χατζηδάκη που το γνωρίζει το θέμα, να μεσολαβεί στον κύριο Κούκη, τον καινούριο διοικητή της ΗΠΑ, να έρθει κάτω στοιχείο που το έχουμε ζητήσει. Ωραία. Να κάτσουμε κάτω να δούμε πώς μπορεί να γίνει το clear way και πώς μπορούμε να λύσουμε αυτά τα θέματα διαδικαστικά που έχουν σχέση με το αεροδρόμιο. Τις επόμενες μέρες μπορούμε με την παρέμβασή σας, αν μπορείτε να είστε και εσείς εδώ και ο κύριος Κούκης, να λύσουμε αυτό το πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Διότι ένα χρόνο από τη στιγμή που πήραν 28 εκατομμύρια ευρώ, δεν έχει προχωρήσει η εκτιματική υπηρεσία και ΗΠΑ την μεταβίβαση των τίτλων από τους ιδιώτες στο δημόσιο. Ωραία. Για να μπορούμε να πούμε μέσα και να κάνουμε κάποιες απαραίτητες επεμβάσεις. Θα χαρώ να το δούμε και σήμερα. Εγώ δεν έχω αρμοδιότητα με τον αρμόδιο Υφυπουργό Μεταφορών, τον κ. Παπαδόπουλο. Μπορούμε να μιλήσουμε και τώρα. Σας ευχαριστούμε.